Βοά Καπογιόφυρο προς Λινοπεράματα. Πρόκειται για ένα τμήμα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου, το οποίο βρίσκεται σε τραγική κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια, με τους οδηγούς να κινδυνεύουν. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο οδόστρωμα. Είναι το χειρότερο κομμάτι που είδαμε. Βεβαίως, δεν θα ξεκινούσαμε τις εργασίες Μάιο αν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη. Και θα είχαμε ξεκινήσει ήδη αν δεν υπήρχαν τα συνεργεία μας να εργάζονται στο Ρέθυμνο και στο Κοκκίνι Χάνι. Μετά από χρόνια διαφορίας, δρομολογούνται παρεμβάσεις από την περιφέρεια Κρήτης, καθώς ξεκινούν τις επόμενες ημέρες εργασίες ασφαλτόστρωσης των ΒΟΑΚ από Γιώφρα προς Λινοπεράματα, οπότε αναμένεται νέος κύκλος ταλαιπωρίας των οδηγών. Τοποθετούνται λοιπόν τα συνεργεία και αρχίζουν σήμανση από Πέμπτη έως Παρασκευή για το τμήμα το οποίο θα ξεκινήσει πρώτα. Μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων το πρώτο τμήμα. Και αναμένουμε κάποια στιγμή και εντός Μαΐου όταν ολοκληρωθεί ο κόμβος Μπαλί. Να ξεκινήσουμε και από την άλλη πλευρά, από τον κόμβο Γιοφύρου και να συνεχίσουμε το νότιο ρεύμα πάλι προς Λινοπεράματα. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα εκτελούνται τμηματικά με την κίνηση των οχημάτων να περιορίζεται σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Έχουμε αδειοδότηση μέχρι 30 Ιουνίου. Θα κάνουμε σταδιακά ανά 2 χιλιόμετρα και θα δούμε πώς πηγαίνει η πορεία του έργου, η ένταση ή η όχληση η οποία μπορεί να προκύψει. Θα δούμε πώς η κυκλοφορία ή η εκτέλεση του έργου επιβαρύνει ή όχι την τουριστική περίοδο προκειμένου να συνεχίσουμε ή να παύσουμε τις εργασίες. Την ίδια ώρα ολοκληρώνονται οι εργασίες των ΒΟΑΚ από Σφακάκι μέχρι κόμβο Αμαρίου στο Ρέθυμνο μήκους 5,5 χιλιόμετρων, ενώ εντός Μαΐου θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στον κόμβο προς τον οικισμό Μπαλί. Σύμφωνα με τον Νίκο Σκούλα, την επόμενη εβδομάδα θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το τμήμα της λεωφορού Καζαντζίδη που είναι κλειστό λόγω της εκτέλεσης έργων από τον ανισόπεδο κόμβο της Αλικαρνασσού έως τον ισόπεδο κόμβο Καλλιθέας, ενώ στη συνέχεια θα κλείσει το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Ολοκληρώνονται επίσης την επόμενη εβδομάδα και παραδίδεται το κομμάτι του ανατολικού ρεύματος της κυκλοφορίας στην Καζαντζίδη. Έτοιμο παράδοτο, έχει πέσει άσφαλτος. Την ίδια ώρα ολοκληρώνονται οι εργασίες έως αύριο στο Κοκκίνι Χάνι, μήκους περίπου 1.700 μέτρων.